Σας παραδώσαμε σήμερα ό,τι μπορέσαμε να μαζέψουμε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά το κάλεσμα του Νομαρχιακού Τμήματος, δηλαδή του Νομού της Δράμας. Πραγματικά οι εργαζόμενοι εκεί της περιοχής, ο κόσμος ανταποκρίθηκε άμεσα. Νομίζουμε ότι το αντιλαμβάνεστε και εσείς, με ένα φορτηγό είχαμε εδώ. Γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται, εμείς είμαστε, το μυαλό μας, οι σκέψεις μας είναι εδώ στους εργαζόμενους, στους κάτοικους εδώ της περιοχής. Που και εμείς έτσι, λίγο που είδαμε στο τέτοιο, βλέπουμε μια μεγάλη καταστροφή που έχει χτυπήσει εδώ την περιοχή σας. Να ξέρετε ότι εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Είμαστε στο πλευρό σας ό,τι χρειαστείτε. Ακόμα να συνδράμουμε και με τη βοήθειά μας και να έρθουμε να βοηθήσουμε στον καθαρισμό των σπιτιών, ό,τι άλλο χρειαστεί. Νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος που δείχνουν τα συνδικάτα, τα σωματεία, ο δρόμος της αλληλεγγύης, ότι ο ένας δίνει το χέρι στον άλλον στην ανάγκη. Αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι ο λαός ο ίδιος να σώσει το λαό. Σε αυτή την προσπάθεια νομίζω ότι πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας και θα σας στηρίξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε ως εργαζόμενος, όχι μόνο το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ. Νομίζω σύσσωμη η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, η σκέψη της και με το υστέρημά της προσπαθεί να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, πραγματικά εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε έτσι και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ και του Νομού της Δράμας, εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους έτσι και το λαό της Δράμας, με όλα αυτά τα είδη και τα αγαθά που έφερε σήμερα εδώ, έτσι, προσφέροντας, συνδράμοντας δηλαδή, το δυνάμωμα μας της αλληλεγγύης εδώ στην περιοχή μας. Νομίζουμε ότι αυτή είναι μια πολύτιμη βοήθεια, μια πολύτιμη συνεισφορά από ο λαός εδώ της περιοχής, όχι μόνο της Λάρισσας αλλά και της Θεσσαλίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή, καθώς ουσιαστικά είναι μόνος αβοήθητος και μόνη αποδοχή και ερώτηση είναι πραγματικά από τους οργανωμένους συλλογικούς φορείς, από τα συνδικάτα, όχι μόνο από τη Λάρισα, λοιπόν από όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι το συγκλονιστικό, που δίνει και την τεράστια δύναμη αυτό που λέμε, δηλαδή η αλληλεγγύη είναι πραγματικά στην δύναμη μας. Και αυτός είναι ο δρόμος μέσα στον οποίο πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι και η αφετηρία για να δυναμώσει παράλληλα και η διεκδίκηση.